Με τον coach του Πανιωνίου, τον Νίκο τον Κούστα. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη αρχικά, έστω και φιλική νίκη. Η ομάδα μοίρασε υποσχέσεις κόντρα σε ένα δυνατό αντίπαλο, κόντρα σε ένα αντίπαλο ισχυρό στη Super League 2. Δύο λόγια για το φιλικό. Το σκορ είναι αρκετά μεγάλο νομίζω για τα δεδομένα της κατηγορίας στην οποία βρισκόμαστε, για τα δεδομένα της εποχής στην οποία βρισκόμαστε, αλλά το σκορ αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι βλέπουμε την εξέλιξη και την βελτίωση που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα και σε ατομικό επίπεδο τα παιδιά και σιγά σιγά στο υπομαδικό και ομαδικό τακτικό κομμάτι. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς θέλουμε να παίξουμε, ακριβώς τι ζητάμε μες στο γήπεδο. Σίγουρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έναν αντίπαλο ο οποίος μας έδωσε ένα έξτρα κίνητρο, γιατί γνωρίζουμε ότι η Κηφισιά είναι μια ομάδα πρότυπο, είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει στην Super League 2. Οπότε ο αντίπαλος μας τράβηξε στο να παίξουμε κι εμείς ακόμα καλύτερα. Όμως δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί δεν γνωρίζουμε αν αυτή την εικόνα που βγάλαμε, αυτή την ένταση που βγάλαμε, αυτό το τακτικό κομμάτι που βγάλαμε, θα μπορέσουμε να το βγάλουμε και στο πρωτάθλημα. Από την άποψη ότι θα είναι άλλη μορφή παιχνίδια. Είναι περισσότερο Άρης Πετρούπολης στο φιλικό, ας πούμε, οι αντίπαλοι. Μας μπορεί να μας περιμένουν λίγο πιο πίσω, σε γήπεδα έτσι που μπορεί να μην μας ταιριάζουν τόσο. Η Κηφισιά είναι αυτή που μας τράβηξε στο να μπορούμε να παίξουμε και εμείς ακόμα πιο σωστά. Όταν ο αντίπαλος είναι τακτικά πολύ καλός, όπως η Κηφισιά με έναν προπονητή σαν τον κύριο Πετράκη, και έχει πολύ καλούς παίχτες, τότε σε αναγκάζει και σε οδηγεί και σένα προς το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η ομάδα ήταν πολύ καλή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, εννοείται. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Αρκετός ο κόσμος στο γήπεδο, στο πρώτο ουσιαστικά έτσι, δυνατό φιλικό της ομάδας. Ζεστό το χειροκρότημα. Πώς ζήσατε έτσι την πρώτη σας, ουσιαστικά, τον πρώτο σας αγώνα στη Νέα Σμύρνη με τον κόσμο? Νομίζω ότι είναι ευλογία και χαρά για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο να μπορούμε να έχουμε κόσμο στο γήπεδο, να νιώθουμε. Οι ποδοσφαιριστές να νιώθουν ποδοσφαιριστές, εμείς να νιώθουμε προπονητές. Μακάρι ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, γιατί η διοίκηση κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια. Και τα παιδιά και το προπονητικό team όλοι. Οπότε θέλουμε να αγκαλιάσει την προσπάθεια και για να νιώσουμε καλύτερα, αλλά και ο αντίπαλος να καταλαβαίνει ότι εδώ είναι μια πολύ ωραία και δυνατή έδρα. Και λίγο πιο αγωνιστική έτσι ερώτηση. Είδαμε τον Καλύβα σήμερα σαν εξάρι, ας πούμε, αμυντικό χαφ, που τα πήγε περίφημα και η αλήθεια είναι πως εξέπληξε πολλούς. Άλλα παιδιά, ο Μπρέγκου πιο 8 σήμερα, λίγο πιο προωθημένος ο ρόλος του. Είναι καλό, φαντάζομαι, ένα coach να μπορεί να έχει έναν παίκτη να μπορεί να παίξει πολλές θέσεις, να αποδώσει. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλουμε να έχουμε παίχτες. Και στην επίθεση, έτσι παρέτηση. Να μπορούν να παίζουν πάνω από μία θέση. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, πρέπει να έχουμε λύσεις ακόμα και εκ των έσω. Ο Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που έπαιξε 6 το παιδί. Είναι μια θέση στην οποία και με το εργαλείο την έχει παίξει πάρα πολλές φορές, την γνωρίζει καλά. Ο Μπρέγκου έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά τα box-to-box που χρειαζόμαστε για τέτοιου είδους παιχνίδια, που να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο επιθετικές άμυνες, να μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο πιεστικοί. Οπότε, ανάλογα με τον αντίπαλο, θα μπορούμε να προσαρμοζόμαστε κι εμείς, όπως σας είπαμε, με παίχτες που μπορούν να παίξουν πάνω από μία θέση. Okay, ευχαριστούμε, coach. Εμείς.